26 Οκτωβρίου 6, έτσι. Μετά τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, αρκετοί έχουν στραφεί στο υγραέριο. Οι έμποροι που απασχολούνται με τη διακίνηση του καυσίμου καθημερινά δέχονται πολλές παραγγελίες και τρέχουν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών σε θέρμανση και μαγείρεμα. Επειδή ο κόσμος φοβήθηκε αυτά που ακούγονταν με το ρεύμα, με τις τιμές, με τις διακοπές και όλα αυτά, στράφηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στο υγραέριο. Και στη θέρμανση, και στην εστίαση στο μαγείρεμα και σε άλλες, και στο φωτισμό ακόμα σε κάποιες περιοχές. Είχαμε αρκετά δυνατή, μεγάλη αύξηση φέτος. Πόσο αυξήθηκαν οι αγορές? Γύρω στο 70% σε σχέση με πέρυσι. Τώρα εγώ κατευθύνομαι στο κέντρο να εξυπηρετήσω ένα κατάστημα. Η απέως επόμενη ρουτίνα μου είναι να πάω στην εταιρεία να ξαναγεμίσω το φορτίο, γιατί αδειάζει. Ο κόσμος έχει στραφεί στο υγραέριο, η αλήθεια είναι, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο. Η δουλειά έχει κίνηση, απλά δεν είναι ίσως τόσο διαδεδομένη. Τα πλεονεκτήματα του υγραερίου σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη τιμή του σε σχέση με το φυσικό αέριο το καθιστούν το πιο οικονομικό καύσιμο. Γιατί το υγραέριο είναι ένα είδος θέρμανσης αυτόνομο, πληρώνεις αυτό που κες, δεν έχει πάγιο και δεν έχει πρόβλημα με το ρεύμα, δεν εξαρτάται από το ρεύμα η λειτουργία τους. Είναι κάτι πιο οικονομικό πλέον σε σχέση με το πετρέλαιο και το ρεύμα. Επικίνδυνο που το θεωρεί κάποιος κόσμος που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είμαστε πιστοποιημένοι, το γνωρίζουμε το αντικείμενο της φιάλης, υπάρχει πάντα έλεγχος για τυχόν διαρροές, υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση στο πρόβλημα. Είναι αυτόνομη και είναι πιο φθηνή αυτή τη στιγμή και παράγει και τη μεγαλύτερη θερμικότητα. Δηλαδή η λάμπα, μάλλον το γκάζι, δίνει περισσότερη θέρμανση από το φυσικό αέριο που έχουμε στο σπίτι μας. Οπότε κάποιοι που μπορούσαν και είχαν ήδη την παροχή εγκατεστημένη θα μπορούσαν να κάνουν την αλλαγή αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει στραφεί πάνω σε αυτό. Φυσικά εννοείται ότι κοιτάει την τσέπη του για να τη βγάλει πιο οικονομικά. Και όσο ο καιρός έχει γίνει πιο κρύος, ο κόσμος κοιτάει εναλλακτικές μεθόδους, είναι παλιά λύση, αλλά επιστρέφει όμως και σε αυτήν. Το 1,028 το λίτρο ανέρχεται η τιμή του υγραερίου. Οι ενεργειακοί σύμβουλοι συστήνουν τη χρήση του, οι περισσότεροι καυστήρες αερίου που κυκλοφορούν μπορούν να λειτουργήσουν και με τα δύο καύσιμα, φυσικό αέριο ή υγραέριο. Η μετατροπή είναι σχετικά εύκολη υπόθεση και εκτός από την αλλαγή στην παροχή του καυσίμου που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, πιθανώς θα χρειαστεί και κάποια αλλαγή των ΜΠΕΚ. Εάν λοιπόν έχετε κατάσταση αυτόνομης θέρμανσης με φυσικό αέριο, μπορείτε εύκολα και με πολύ χαμηλό κόστος να αλλάξετε την παροχή σε φιάλες υγραερίου προπανίου.